Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2023, χωρίς να καλλιεργεί και αυταπάτες, ότι δηλαδή μπορεί να υπάρξει ένας δίκαιος κρατικός προϋπολογισμός, ένας φιλολαϊκός κρατικός προϋπολογισμός, γιατί πάντα και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ο κρατικός προϋπολογισμός στηρίζει τις πολιτικές που υπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς, τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Αποτελεί δηλαδή εργαλείο αναδιανομής σε βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. Καταψηφίζουμε λοιπόν τον κρατικό προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας για το 2023, γιατί είναι ταξικός και γι' αυτό είναι άδικος, γιατί θα οδηγεί στη θέση, στην επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, γιατί θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Η ανάπτυξή σας, κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων, είναι δοκιμασμένη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο. Τα αποτελέσματά της είναι αδιαπραγμάτευτα, ανεξάρτητα του μείγματος διαχείρισης αλλά και της μορφής διακυβέρνησης. Έφερε, για παράδειγμα, μειώσεις στους μισθούς. Οι μισθοί είναι στο επίπεδο κάτω από το 2009. Λαϊλασία των συντάξεων, και είναι έργο και των τριών κομμάτων. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ευθύνονται κατά 80% για τις μειώσεις και 20% ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λίγο διαφέρει. Γιατί και οι τρεις σας συμβάλλετε για αυτό το βάρος που σηκώνει ο λαός. Γιατί οδηγεί στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια. Και για αυτές τις πολιτικές που οδηγεί στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, είσαστε στην υπεύθυνη, τις εφαρμόσατε πιστά. Όξινε τις κοινωνικές αντιθέσεις, τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Μια ανάπτυξη που δημιουργεί αδιέξοδα για το λαό, αλλά και γεμάτη αντιθέσεις. Γι' αυτό και γεννά νέες κρίσεις, νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμου. Η επιστροφή στην κανονικότητα ή στη σταθερότητα, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ή στην κοινωνική συνοχή, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά στον δρόμο που ήδη τον βιώνουμε. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές, αγροτοκτηνοτρόφοι και ψαράδες, η νέα γενιά των λαϊκών στρωμάτων να πληρώνουν για την ανάπτυξή σας και ταυτόχρονα να τους φορτώνετε και τα βάρη της κρίσης. Κύριε Τσακαλώτο, χθες είπατε ότι βρισκόμαστε στο σημείο Α. Εσείς λέτε για Γ, εμείς λέμε για Β. Ας τα βρούμε. Δηλαδή, εσείς λέτε για 5, εμείς λέμε για 10, ας τα βρούμε στο 6,5. Δεν το ξέρετε ότι οι διαφορές μας δεν είναι ποσοτικές. Οι διαφορές μας είναι διαφορές κατεύθυνσης. Οι προτάσεις του ΚΚΕ βρίσκονται σε άλλη κατεύθυνση. Μια απλή, ένα απλό παράδειγμα. Εσείς μιλάτε για μείωση των έμεσων φόρων. Δηλαδή, για να αποδεχθεί ο λαός τη ληστεία την οποία δέχεται στα λαϊκά του εισοδήματα, στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά και στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εμείς μιλάμε για κατάργηση των έμεσων φόρων, για απαλλαγή δηλαδή από αυτή τη μορφή της φορολογικής ληστείας. Γιατί εσείς προσπαθείτε να αποκαταστήσετε τις ρογμές του συστήματος σε μια απέλπιδα προσπάθεια να το εξοραίσετε. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε αυτές τις ρογμές του συστήματος για να το ανατρέψουμε. Γι' αυτό ακριβώς είσαστε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαστε με τον ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους, δηλαδή με τους εμπριστές των δικαιωμάτων και των αναγκών των λαών, και που της ουσίας οι πολιτικές αλλά και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς καθορίζουν το πλαίσιο δράσης των κυβερνήσεων ανεξάρτητα σύνθεσης. Εμείς είμαστε απέναντι. Επί της ουσίας, λοιπόν, βρίσκεται στο ίδιο μετερίζει με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στο μετερίζει του ευρωμονόδρομου. Εμείς είμαστε απέναντι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και καλλιεργείτε όλοι σας αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω, για εύκολες αλλά ταυτόχρονα και ανύπαρκτες λύσεις. Χαϊδεύετε τα αυτιά, καλλιεργώντας την αναμονή και την παθητικότητα. Θέλετε στην καλύτερη περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κίνημα χειραγωγημένο, εγκλωβισμένο στα όρια του κυβερνητισμού.
Γιατί όχι μόνο δεν έχετε εμπιστοσύνη στην ταξική πάλι, στη λαϊκή και νεολαϊστική πάλι, αλλά και τη φοβάστε. Και υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καθορισμός κατώτερου μισθού. Νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Ποιος τον καθορίζει? Η κυβέρνηση. Πώς καθορίζεται? Στο όνομα της αντοχής της οικονομίας και της μη αμφισβήτησης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερον, μιλάτε για ΆΤΑ. Για αυτόματη τη αριθμητική αναπροσαρμογή, όχι μόνο εσείς και άλλα κόμματα. Η οποία στην καλύτερη περίπτωση είναι μια μορφή αναπαραγωγής του μισθού φτώχειας που υπάρχει και εξαθλίωσης, υπονομεύει τον αγώνα για πραγματικές και όχι ονομαστικές αυξήσεις, ονομαστικές αυξήσεις που δεν καλύπτουν τις απώλειες. Είναι δηλαδή προτάσεις που οδηγούν στον ευνουχισμό του κινήματος. Γι' αυτό, άλλωστε και ως κυβέρνηση, καταφύγατε, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε σε ένα λεπτό, καταφύγατε στην κρατική βία και στον αυταρχισμό απέναντι στο εργατικό και νεολαϊστικό κίνημα, αλλά και βάλετε και το δικό σας λιθαράκι για να παρεμποδιστούν οι απεργίες. Αντίθετα, εμείς πιστεύουμε στη δύναμη της εργατικής τάξης, στη δύναμη του λαού και της νεολαίας, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, όπως λέει το πετυχημένο σύνθημα. Πρωτοστατούμε δηλαδή στην πάλη για απαλλαγή από τους διάφορους σωτήρες. Στην πάλη για να ζήσει ο λαός μας με βάση τις ανάγκες του αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Στην πάλη για να στοχεύσει τον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή την εξουσία του κεφαλαίου. Στην πάλη για να φέρει τα πάνω κάτω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.